Σημασία έχει πάντα να θεμελιώνει κανείς τα συμπεράσματά του στην πραγματικότητα όπως αυτή καταγράφεται καταρχήν και όπως είναι. Η διοίκηση είναι ασφαλώς καινούργια. Από αυτή την άψη, στο φετινό προϋπολογισμό, τα είπαμε και τα είδαμε αυτά και στο τεχνικό πρόγραμμα, θα αποτυπώνονται και αποτυπώνονται μια σειρά από πρωτοβουλίες, αποφάσεις, δεσμεύσεις και τα λοιπά της προηγούμενης διοίκησης. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι στην καθαριότητα προβλέπονται αγορές οχημάτων. Δεν ξέρουμε αν αυτή είναι η απάντηση για την βελτίωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ελπίζουμε να είναι αυτή η απάντηση. Η στελέχωση της υπηρεσίας με καινούργια και σύγχρονα οχήματα, σαν και αυτά τα οποία προβλέπονται. Έργο, λέω, και δαπάνη και μελέτη, η οποία έχει ξεκινήσει από προηγουμένως. Όμως, αυτό το οποίο μπορεί κανείς να δει σε αυτόν τον προϋπολογισμό και θα μπορούσε κανείς να δει, είναι τις τάσεις. Έτσι, το τι δυνατότητες έχει σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα η διοίκηση, το τι δυνατότητες έχει να απαντήσει σε ζητήματα που, κατά τη γνώμη τη δική μας, είναι κρίσιμα και αφορούν την καθημερινότητα του λαού της πόλης. Μία πρώτη παρατήρηση ακούστηκε και από άλλους συναδέλφους, η οποία είναι προφανής πάντως για όποιον θέλει τελικά να δει τη μεγάλη εικόνα σε σχέση με το τι προβλήματα αντιμετωπίζει ο Δήμος, πώς μπορεί και αν να τα λύσει και πώς στέκεται εμπόδιο σε αυτή την ιστορία συνολικά η ακολουθούμενη πολιτική. Βλέπουμε ότι το ύψος των ανίσπραγων, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι φέτος 7 εκατομμύρια, αν δεν έκανα λάθος σε σχέση με τους υπολογισμούς, φαίνεται να είναι 7 εκατομμύρια να έχει μεγαλώσει σε σχέση με τα περσινά. Βεβαίως οι αιτίες δεν σημαίνει ότι απαραίτητα είναι ίδιες, ούτε ότι όλες οι υποθέσεις είναι ίδιες και όλα τα περιστατικά ίδια, αλλά το ότι αυξάνεται κάθε χρόνο το μέγεθος των ανίσπραγων, κατά τη γνώμη μας, συνάδελφοι, σημαίνει ότι πολλές χιλιάδες Σαλονικιών δεν επωφελούνται από την ανάπτυξη. Την όποια δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, τα πρόστιμα, τις υποχρεώσεις τους. Και αυτό, κατά τη γνώμη μας, δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί είναι απόδειξη της στοχοποίησης, να το πούμε έτσι, της υποχώρησης δηλαδή της ικανότητας, εν πάση περιπτώσει, του κόσμου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και δημιουργεί τις ευθύνες για τις διοικήσεις και για τις παρατάξεις, θα λέγαμε εμείς, να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση και να δημιουργήσουν και να ασκήσουν και να πιέσουν για πολιτικές υπέρ αυτής της πλειοψηφίας. Ανέφερε ο κύριος Σαβαρλής και σωστά το ζήτημα των ΚΑΠ και των μειώσεών τους, οι οποίες μειώσεις των κεντρικών αυτοτελών πόρων δεν ήταν προνόμιο μίας κυβέρνησης, ούτε δύο, ήταν πολλών και της αμέσως προηγούμενης και της παρούσας. Η ουσία είναι να μην το διαπιστώνουμε, γιατί και εμείς το διαπιστώνουμε 10 χρόνια είμαι εδώ, κάθε χρόνο αυτό συμβαίνει. Το θέμα είναι κάποια στιγμή να γίνουν βήματα προς την επίλυση αυτού του ζητήματος, να διεκδικήσουμε τους πόρους που έχει ανάγκη ο λαός της πόλης. Δεν ξέρω να χτύπησε ξυπνητήρι για μένα. Εντάξει. Λοιπόν, οι απαλωτριώσεις. Τις απαλωτριώσεις όντως ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι. Σχετίζονται οι απαλωτριώσεις με τα ζητήματα ανέβρεσης χώρων, τόσο για τα 70 νηπιαγωγεία που λείπουν. Τους βρεφονηπιακούς τα έχουμε συζητήσει, οι οποίοι κινδυνεύουν. Για χώρους ελεύθερους για πράσινον, δεν θα κρατήσω πολύ κύριε Πρόεδρε, για αναψυχή, για χώρους αθλητισμού, έτσι ώστε σε λίγα χρόνια να μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να βλέπουμε στους προϋπολογισμούς σοβαρά κονδύλια για τη δραστηριότητα του αθλητισμού. Εδώ, για το συγκεκριμένο θέμα των απαλωτριώσεων, είχαμε περιέργεια να δούμε με ποιον τρόπο στέκεται η διοίκηση. Αναφέρθηκε προηγουμένως ο συνάδελφος Αβαρλής, νομίζω το είπε πάλι, ότι εδώ πέρα το κονδύλιο φέτος θα είναι αυξημένο. Βεβαίως είναι γνωστό ότι υπάρχουν υποχρεώσεις του Δήμου από προηγούμενα χρόνια, από δικαστικές αποφάσεις κτλ. Και δόθηκε και μια εικόνα, είναι άλλο τόσο το ποσό. Έχουμε όμως πολύ σοβαρές επιφυλάξεις. Πρώτον, για το αν αυτό το ποσό επαρκεί. Δεύτερον, για το αν διατίθεται για καινούριους χώρους ή αφορά έργα τα οποία έχουν ήδη γίνει και πρέπει να ολοκληρωθούν κτλ. Κάποτε είχα ακούσει εδώ μέσα ότι απαλωτρίωση ενός δρόμου από το 1965 που έχει γίνει ο δρόμος, δεν θυμάμαι αν ήταν η Στρομνίτσης ή κάποιος άλλος, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχουν λοιπόν πολύ σοβαρές επιφυλάξεις πρώτον για το αν θα διατεθούν για νέους χώρους, για όλες τις ανάγκες που προανέφερα και τις οποίες είναι επίγουσες και κρίσιμες και κυρίως για το με ποιον τρόπο η διοίκηση σκέφτεται να διεκδικήσει και να επιτύχει να πάρει χρήματα για αυτού του είδους την δραστηριότητα, για τις απαλωτριώσεις, προκειμένου να μπορέσει, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή σε αυτή την πόλη να απαντήσουμε στα θέματα ελευθέρων χώρων, πρασίνου, αθλητισμού, σχολικής στέγης κτλ. Θα δούμε τι απαντήσεις θα δώσετε. Πολύ φοβόμαστε όμως ότι εδώ πέρα υπάρχει σιωπή. Υπάρχει σιωπή, υπάρχει ένα σήκωμα των νόμων, υπάρχει ένα τι να κάνουμε, έτσι τα βρήκαμε, έτσι έχουν τα πράγματα. Να κάνουμε και να διαμορφώσουμε αλλιώς. Δύο παραδείγματα ακόμα και δύο σκέψεις ακόμα. Στον κωδικό 7322, ενδείξεις παιδικές χαρές παιδότοποι.
διαπιστώνουμε ότι ένα 10% περίπου φαίνεται να πληρώνεται το 2019 από ό,τι είχε προϋπολογιστεί για πέρσι. Το 2020 προβλέπεται μείωση του αντίστοιχου κονδυλίου και πολλά έργα τα οποία έχουν ένδειξη μηδέν. Άρα μια σειρά από δραστηριότητες τέτοιες φαίνεται να παραπέμπονται στις καλένδες και να ακυρώνονται. Για τον ηλεκτροφωτισμό, ένα συμπέρασμα από τον κωδικό 2073, 25 και επόμενα είναι ταυτόσιμη με τις παιδικές χαρές, τους παιδότοπους κτλ. Φαίνεται το 2020 να υπάρχει μια μικρή μείωση και φαίνεται δε ότι ο μόνος εξυγχρονισμός φωτισμού, ο οποίος συνέβη πέρσι, ήταν αυτός στο ιστορικό κέντρο. Η Μαλακοπή, το Αλατίνι, άλλες ενδείξεις για άλλες γειτονιές ούτε πέρσι γίναν, ούτε φέτος προβλέπονται. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Νομίζουμε ότι είναι το ζήτημα πολύ επίγον το συγκεκριμένο. Πολύ περισσότερο που δημιουργείται εντύπωση ότι πάνε στο βρόντο τα χρήματα που δίνουν σε αυτά τα συγκεκριμένα τέλη ο λαός Θεσσαλονίκης. Τέλος, και ολοκληρώνω με αυτό. Κάποια στιγμή, κύριε Πρόεδρε, εμείς θα θέλαμε να γίνει μια συζήτηση για το τέλος των ξενοδόχων, το τέλος παρεπιδημούντων. Παραμένει στο ίδιο κονδύλιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Την ίδια στιγμή που ο Δήμος από μόνος του, με δικές του δαπάνες, άλλο αν συμφωνώ εγώ, αλλά με δικές του δαπάνες και με δική του εργασία έχει δημιουργήσει, εν πάση περιπτώσει, μια αυξημένη τουριστική αγορά στην πόλη, και βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι έχουν επωφεληθεί από τα κέρδη δεν φαίνεται να επιστρέφουν τίποτα στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στους πολίτες.